Γεια σας, χαίρομαι για άλλη μια φορά που είσαστε εδώ μαζί μου. Όπως βλέπετε, έχω τελειώσει το μακιγιάζ μου, αλλά σε αυτό το βίντεο θα σας δείχνω μόνο ένα μακιγιάζ. Σας δείχνω πώς μπορούμε ένα πρωινό μακιγιάζ να το μετατρέψουμε σε βραδινό. Μη δίνετε σημασία στα χρώματα που έχω, σας λέω πάρα πολλά tips και σε αυτό το βίντεο. Είμαι έτοιμη λοιπόν, εννοώ ότι έχω ενυδατώσει πάρα πολύ καλά το πρόσωπό μου, έχω βάλει την αντιλιακή μου και προχωράω στο πρωινό μου μακιγιάζ. Αρχίζουμε λοιπόν με το primer. Αυτό είναι το καινούργιο της MAC, το οποίο αφήνει και matte αποτέλεσμα, δεν είναι σαν το άλλο τεναράκι που βάζω που είναι έτσι λίγο πιο ενυδατικό. Θα το δω και εγώ συνέχεια, τώρα το δοκιμάζω και συνεχίζω με τη βάση μου. Όσοι δεν έχουν θέμα φυσικά με την επιδερμίδα τους, μπορούν να βάλουν μία απλή BB κρέμα, η οποία έχει και χρώμα μέσα και είναι και αντιλιακή προστασία. Για όσους όμως θέλουν έτσι λίγο περισσότερη κάλυψη, το οποίο το κάνω βέβαια και εγώ, όταν έχω φυσικά να πάω κάπου και το βράδυ, οπότε από το πρωί θα φροντίσω να είναι η βάση μου λίγο περισσότερο καλυπτική, χωρίς όμως να είναι υπερβολική και να φαίνεται. Οπότε τι θα κάνω, θα ανακατέψω την BB κρέμα μου με make-up. Θα βάλω λίγο περισσότερο χρώμα για κάλυψη. Βάζω την BB κρέμα μου εδώ και θα προσθέσω και make-up. Να μαζέψω και τα μαλλιά μου για να είμαι και πιο άνετα. Συνεχίζω τώρα με το concealer. Για πρωί θα βάλω ένα φυσικά highlighter. Όσες βέβαια δεν έχουν πρόβλημα με μαύρους κύκλους, όσες έχουν όμως πρόβλημα με μαύρους κύκλους θα πρέπει να βάλουν, όπως σας έχω πει, corrector cream. Λοιπόν, συνεχίζω με το highlighter. Μην σας τρομάζει το οποίο είναι έτσι. Αυτό όταν θα το δουλέψουμε εξαφανίζεται και γίνεται ένα με το δέρμα. Κατεβάζω και λίγο εδώ ρινοπαριακές. Με το ίδιο προϊόν να ξέρετε ότι θα το ρετουσάρουμε και το βραδάκι. Συνεχίζουμε με την πούδρα μας. Εγώ, όπως ξέρετε, αγαπώ τη συγκεκριμένη που είναι η Shiseido, η οποία δεν φαίνεται καν το πρωί. Όσες βέβαια προτιμάτε loose, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε loose powder, το οποίο είναι φυσικά πάρα πολύ ωραία και ελαφριά εξίσου. Αυτήν όμως εγώ την προτιμώ για πρωί, διότι όπως σας έχω πει είναι και αντιλιακή και δεν δείχνει έτσι και παστομένο, ας πούμε, το πρόσωπο. Και ξέρω ότι την έχετε αγαπήσει κι εσείς πάρα πολύ, γιατί την έχετε δοκιμάσει και μου στέλνετε και μηνύματα. Οπότε το περνάω λίγο έτσι και γίνεται ένα φιλτράρισμα, όπως είδατε, ματ και δεν φαίνεται και τίποτα. Και συνεχίζουμε με τα μάτια μας. Δεν θα βάλω σκιές, γιατί είναι πρωί, δεν τις συμπαθώ τις σκιές. Αυτό που θα κάνω όμως να τονίσω τα μάτια μου είναι με ένα ρίζα-ρίζα μολυβάκι και μάσκαρα μόνο στο πάνω βλέφαρο. Έχω διαλέξει για μολύβι μαύρο, που είναι και waterproof κιόλας, το οποίο κρατάει κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, οπότε δεν θα έχουμε και πολλή δουλειά μετά στο να το κάνουμε λίγο και πιο έντονο και πιο βραδινό. Έχω διαλέξει μαύρο χρώμα, εσείς όσες θέλετε μπορεί να δοκιμάσετε το μαύρο, αλλά υπάρχουν και άλλα χρώματα και καφέ σκούρο, αναλόγως ό,τι μας ταιριάζει. Δεν έχω βάλει καμία σκιά, οπότε δουλεύω ρίζα-ρίζα, έτσι λίγο για να τονίσει το βλέμμα μας. Μολυβάκι μόνο την πάνω μεριά. Και το τραβάω και λίγο προς τα έξω. Μη φοβάστε αν δεν σας βγει σωστή η γραμμή, υπάρχουν και πινελάκια όπως είναι αυτό εδώ, οπότε αν θα το δουλέψετε κατευθείαν, ειδικά τα waterproof γιατί στεγνώνουν πολύ γρήγορα, μπορείτε να ισιώσετε και τη γραμμή. Τραβάω απλά και γρήγορα προς τα έξω. Τελειώσαμε με το μολυβάκι μας και συνεχίσω φυσικά με τη μάσκαρα. Αυτή είναι η καινούρια της MAC. Είδατε με την Mia Aesthetics πώς έχουν γίνει οι γλυφαρίδες μου, Σας το λέω και το ξαναλέω, αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Γιατί πραγματικά δεν τις έχω συνηθίσει κι εγώ. Και να ξέρω ότι έχω σταματήσει τώρα το νερό εδώ και κανένα δίμηνο, αλλά θα ξαναρχίσω. Τέλεια!
και με τις βλεφαρίδες μου. Είδατε πόσο εντυπωσιακό είναι το βλέμμα όταν θα μπει το μολυβάκι και μία μάσκαρα μόνο. Πιστέψτε με ότι δεν χρειάζεται περισσότερα πράγματα το πρωί. Φυσικά όμως πάω στο bronzer μου και μετά στο ρούζ. Συνεχίζω με bronzer. Θα δουλέψω με αυτό εδώ πέρα το πινέλο, το οποίο είναι και πιο φαρδί και δεν είναι και τόσο σκληρό. Ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται το πρωί φυσικά πολύ ποσότητα. Συνεχίζω γρήγορα με το ρούζ. Λοιπόν, κοιτάξτε όμως τι έχω να σας δείξω σήμερα. Αυτό εδώ θα το έχω μαζί μου στο νεσεσέρ μου, επειδή δεν θέλω να βάλω και πάρα πολλά πράγματα. Το οποίο τι έχει μέσα. Κοιτάξτε, έχει και ρούζ και highlighter και τις σκιές που μπορούμε να παίξουμε για πιο μετά. Οπότε τι κάνω, βάζω το ρούζ μου, αυτό εδώ πέρα, να είναι έτσι ωραίο, φρέσκο και δροσερό. Χαμογελάμε να είναι πάντα. Συνήθως όταν κάνω, να ξέρετε, τα event στη Max Factor, αυτό το make-up κάνω, γιατί με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε. Άντε να βάλω και λίγο μάσκαρα κάτω. Και τέλος φυσικά ολοκληρώνω το πρωινό μου μακιγιάζ με ένα γλωσσάκι. Έχω διαλέξει αυτό εδώ, το οποίο είναι το συγκεκριμένο που είναι έτσι λίγο σαν σάπιο μήλο, το οποίο έχει και το γλωσσάκι του. Αυτό το κραγιόν που θα το βάλω εγώ μετά για το βραδινό είναι πάρα πολύ σταθερό. Εκεί 24 ώρες δεν κουνιέται από τα χείλη. Έχει όμως μέσα και αυτό εδώ, το οποίο αν δεν το θέλετε μάτι μπορείτε να βάλετε αυτό από πάνω και να γίνει γλώσσι. Γι' αυτό και το βάζω το πρωί, έτσι να κάνει μια απλή γυαλάδα. Όσες απλά θέλετε έτσι λίγο να γυαλίσουν και να φαίνονται έτσι λίγο πιο φρέσκα τα χείλια σας. Όσες θέλετε φυσικά να βάλετε ένα έτσι λίγο με πιο χρώμα γκλος, μπορείτε να διαλέξετε κάποιο της αρισκείας σας. Αυτό λοιπόν ήταν το μακιγιάζ μου, ένα απλό πρωινό για να πάμε στις δουλειές μας, στο γραφείο μας ή οπουδήποτε αλλού. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να το μετατρέψουμε σε βραδινό. Μετά από αρκετές ώρες το μακιγιάζ μας μπορεί να είμαστε φυσικά προς το τέλος της ημέρας, να φαίνεται να έχει σπάσει λίγο, να φαινόμαστε λίγο κουρασμένες ή αν θέλουμε να το ανανεώσουμε. Οπότε, καλό θα είναι όπως γνωρίζετε, υπάρχουν τα spray. Αυτό το συγκεκριμένο που σας έδειξα είναι της MAC, είναι fix spray, δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για primer και για διόρθωση και για φρεσκάρισμα μετά και πριν από το make-up και μετά από το make-up. Καλό θα είναι να έχουμε ένα προϊόν τέτοιο στη τσάντα μας, οπότε πάνω από εδώ ψεκάζω για να φρεσκαριστεί, έτσι ανανοείται και πάρα πολύ και η βάση μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα αφήνουμε να στεγνώσει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, γιατί σίγουρα θα έχει φύγει λίγο το concealer, είναι να χρησιμοποιήσουμε πάλι το highlighter στα μάτια μας, μην το φοβηθείτε, τα μποναριστά. Αμέσως φαίνεται το βλέμμα μας πιο ξεκούραστο. Οπότε το σπρέι αμέσως μας βοηθάει για αυτή τη διαδικασία, γιατί παίρνει το δέρμα μας την υγρασία που χρειάζεται και μπορεί και δουλεύεται πάρα πολύ εύκολα. Σίγουρα κονσιλεράκι, το highlighter θα το χρειαστείτε. Αν όχι τη βάση, σίγουρα highlighter. Αφήστε που μπορείτε να κάνετε και κάποια πράγματα διορθωτικά με το highlighter. Δεν χρειάζεται να βάλετε όλη τη βάση. Είτε εδώ, μια χαρά δουλεύετε. Είδατε λοιπόν με το concealer ότι αμέσως φρεσκαρίστηκε το μακιγιάζ μας. Συνεχίσουμε φυσικά τώρα με τις σκιές. Παίρνω από την παλέτα που σας έδειξα, η οποία έχει και highlighter και θα τα βάλω όλα λοιπόν από εδώ. Παίρνω το πιο σκούρο για να μου βγει και πιο εντυπωσιακό. Αυτό εδώ. Θα προσπαθήσω και θα σας κάνω ένα μακιγιάζ ακριβώς με ό,τι έχει η συγκεκριμένη παλέτα μέσα. Δεν θέλω να σας βάλω περισσότερα. Θα μπορούσα να σας το κάνω και πολύ πιο λαμπερό, βάζοντας pigment από διάφορες εταιρείες και τις αρεσκίες μας. Δεν θα το κάνω όμως, γιατί δεν θέλω να σας βάλω και να σας φορτώσω με πολλά πράγματα στο να κουβαλάμε μαζί μας, στο νεσεσεράκι μας. Παίρνω το πινελάκι μου, δουλεύω το βάθος του ματιού μου με τη σκούρα σκιά. Το πινελάκι αυτό βοηθάει πάρα πολύ, να ξέρετε, και τραβάω προς τα έξω για να δώσω και μάκρος στο μάτι. Με την ίδια σκηνή
σκιά δουλεύω και το κάτω μέρος του ματιού μου για να δώσω την ένταση που θέλω. Τονίζω περισσότερο εδώ τη γωνία και είδατε με μία σκιά πως έχει αλλάξει όλο το μακιγιάζ. Παίρνω την πιο ανοιχτή σκιά, αυτήν εδώ, και τη βάζω στο κέντρο. Το βλέπετε, δεν το πάω μέχρι τέλος, βάζω στο κέντρο. Παίρνω από εδώ, στα μέσα, έτσι να πάρει λίγο φως. Το μόνο που θα κάνω εγώ λίγο, να συμπληρώσω εδώ λίγο στην άκρη με το μολύβι. Είδατε αμέσως πόσο άλλαξε η ένταση. Και από εδώ, λίγο στις άκρες, γιατί με τη σκιά που θα βάλετε σίγουρα θα αλλοιωθεί λίγο το χρώμα, βασικά το χρώμα, η ένταση του μολυβιού. Και βάζω και εδώ. Κοιτάξτε τώρα τι εναλλακτικές έχουμε. Όσες θέλετε να κάνετε πάρα πολύ έντονο το βλέμμα σας, μπορείτε να βάλετε και μαύρο μολύβι μέσα στο μάτι και μάσκαρα. Αμέσως γίνεται έτσι γατήσιο και πάρα πολύ που μου αρέσει εμένα, έτσι λίγο πολύ πιο εντυπωσιακό στην ουσία. Όσες όμως θέλετε να δώσετε και περισσότερη ένταση στα χείλια σας, γιατί αυτό είναι αναλόγως με τη δική σας προσωπικότητα, καλύτερο είναι να αφήσετε το μάτι λίγο πιο καθαρό, με μόνο μάσκαρα κάτω, το οποίο θα βάλω εγώ τώρα. Και είναι ωραία μάσκαρα αυτή, γιατί βολεύει με το μικρό της πινελάκι. Το οποίο αυτό το μακιγιάζ στο μάτι μου δίνει τη δυνατότητα να βάλω και ένα έτσι και πιο έντονο κραγιόν, χωρίς να χάνει βέβαια την ισορροπία του. Αυτό που θα κάνω όμως, χωρίς να βάλω μολύβι έντονα όλο μέσα στο μάτι για να γράψει γραμμή, είναι να το βάλω λίγο ανάμεσα εδώ στο κέντρο, λίγο στις βλεφαρίδες μου, για να γλυκάνει λίγο το βλέμμα. Μόνο αυτό, δεν το έχω βάλει έντονα, θα το βάλω έντονα, γίνεται άλλο μάτι, πολύ πιο εντυπωσιακό. Αν θέλετε βέβαια να κρατήσετε σε πάλι αποχρώσεις τα χείλια σας. Επειδή όμως αποφάσισα και θα το κάνω πιο έντονο και πιο εντυπωσιακό το στόμα, το κρατάω έτσι. Πάμε να δούμε τις επιλογές που έχουμε. Σε αυτό το είδη υπάρχουν τώρα μακιγιάζ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, εντάξει εγώ φοράω τώρα ένα που έχει και φούξια μέσα, το οποίο δεν ταιριάζει στο κόκκινο. Θα φόραγα και ένα πάρα πολύ ωραίο κόκκινο, βαθύ και εντυπωσιακό. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ ωραίο με το συγκεκριμένο μάτι. Θα πάω όμως σε ένα πιο στα χρώματα που φοράω αυτή τη στιγμή και να το ταιριάξω και με το φόρεμα. Συνεχίζω με το lip liner. Όσες θέλετε μπορείτε να μην βάλετε, εγώ απλά επειδή είναι σκούρο το κραγιόν και για να οριοθετήσω σωστά χρησιμοποιώ το μολύβι. Και καλό να είναι να το κάνετε έτσι για να μην υπάρχουν ατυχήματα και ειδικά στα σταθερά. Το gloss μου, το σταθερό, το οποίο ξέρω ότι δεν κουνιέται από τη θέση του. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που θα κάνω λοιπόν στη συνέχεια είναι να προσθέσω πολύ λίγο ρούζ και φυσικά highlighter. Αυτό που βλέπω λίγο τώρα, επειδή έχω τονίσει όλο το μακιγιάζ, δεν έχω τονίσει τα φρύδια μου και γενικώς δεν τα άβαψα από το πρωί τα φρύδια μου. Και απλά θα συμπληρώσω, γιατί μου φαίνονται λίγο άτονα. Πάρα πολύ λίγο μόνο στο τόξ. Σας, δεν είναι ανάγκη να πατάτε το μολύβι. Ίσα ίσα μπορείτε να το κουμπάτε και να κάνει τη δουλίτσα του. Γιατί όσο το πατάτε, τόσο πιο πολύ ψεύτικο βγαίνει. Αυτό είναι σκούρο χρώμα να ξέρετε, οπότε θα πάρετε ένα που είναι ακριβώς στο χρώμα σας. Τελείωσε, δεν νομίζω να θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Αυτό που μου αρέσει που είναι ματ, ίσως μετά αν θα θελήσω μπορεί να βάλω το gloss του. Προς το παρόν όμως θα το αφήσω έτσι. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε. Δείτε απλά την τεχνική, τα tips, τις ιδέες μου και κάντε το χρωματικά δικό σας. Φιλάκια πολλά,
και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Αλλά μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και από μένα μέχρι την επόμενη φορά την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Φιλιά και πολλά!